βασικό θέμα τραγωδία στην Ουκρανία. Θα πάμε στο Κίεβο. Μίλησε για αυτή τη φήμη, για τα ρεπορτάζ τα οποία κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές και από Αμερική, που κάνουν λόγο ότι πιθανότατα σήμερα ο Πούτιν να προχωρήσει σε μια τελική επίθεση στο Κίεβο. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχουμε και εμείς, οι Ρώσοι κλείνουν τις βασικές διόδους προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Πάμε στο Κίεβο να συνομιλήσουμε τον κύριο Ντένις Τουτσάγεφ, να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολες στιγμές. Την καλησπέρα μας και τη δύναμή μας να σας δώσουμε και την ευχή μας για υπομονή και να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Καλησπέρα, παιδιά. Το ευχόμαστε όλοι μας ότι θα τελειώσει σύντομα και θα επιστρέψουμε πάλι στην ειρήνη και θα αρχίσουμε να οικοδομούμε ξανά την χώρα από την αρχή. Βρίσκεστε στο Κίεβο, σωστά? Βρίσκομαι στα πράστια του Κιέβου, νότια πράστια του Κιέβου, όπου ακόμα δεν έχουμε δει μάχες στον δρόμο, οδομαχίες, όπως ήταν στο Χάρκοβο, Σούμε, στο Τσερνίγκιβ, ευτυχώς δηλαδή. Αλλά όπως καλά το είπατε, όλοι αναμένουμε ότι θα είναι μάχη του Κιέβου αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Οπότε καθημερινά δεν ακούτε εκρήξεις, πυροβολισμούς, βομβαρδισμούς. Ποιο είναι το σκηνικό που διαμορφώνεται? Η αλήθεια είναι ότι ακούμε, επειδή είμαστε πολύ κοντά στο Κίεβο, είμαστε κοντά σε κάποιες βασικές πόλεις. Συνέχεια ακούμε χτυπήματα και στο Ιρπίνι, στην Μπούτσια, Βόρζελ, Μακάριφ, οι πόλεις οι οποίες είναι σχετικά κοντά σε εμάς. Ακούμε συνέχεια, έχουμε το στρατιωτικό αεροδρόμιο Βασιλική, το οποίο είναι δίπλα μας, που έχουμε ακούσει τις προηγούμενες μέρες που ήταν αρκετές επιθέσεις πάνω σε αυτό το αεροδρόμιο. Οπότε ακούμε όλες αυτές τις μάχες. Φυσικά έχουμε όλος ο κόσμος είναι εδώ σε επιφυλακή. Πολλοί κόσμος έχει φύγει από το χωριό μας. Δεν έχουν μείνει πάρα πολλοί, αλλά έχουν μείνει αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη από φάρμακα, οι οποίοι μπορεί να μην μπορούν να μετακινηθούν. Είναι φυσικά κοντά ο ουκρανικός μας στρατός, τον οποίο επίσης βοηθάμε, και έχουμε στήσει μια εθελοντική ομάδα για να στηρίξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ψάχνουμε συνέχεια για φάρμακα, φαγητά, είδη υγιεινής, διάφορα είδη πρώτης ανάγκης, για να μπορούμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους που δεν μπορούν να φύγουν. Έχετε αποφασίσει λοιπόν να μείνετε στην περιοχή σας και για να βοηθήσετε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς επειδή ακόμα δεν βλέπουμε τόση μεγάλη απειλή στην ζωή μας, αποφασίσαμε ότι εμείς θα μείνουμε με την σύντροφό μου και έχουμε στήσει αυτή την εθελοντική ομάδα, η οποία συγκροτείται από τους ανθρώπους, κατοίκους του χωριού μας, κάποιους κατοίκους άλλων διπλανών χωριών μας, και βοηθάμε όσο μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Τις στιγμές που ακούτε, μας είπατε, πυροβολισμούς, βομβαρδισμούς, εκρήξεις, τι κάνετε? Παραμένετε σπίτι, υπάρχει κάποιο καταφύγιο, υπάρχει κάποιο υπόγειο? Ποια είναι η αντίδρασή σας? Υπάρχει φυσικά καταφύγιο, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας, η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ στο να ακούμε αυτές τις εκρήξεις, που όταν τις ακούμε σχετικά μακριά δεν κάνουμε και κάτι ιδιαίτερο. Απλά είναι σαν να σταματάμε λιγάκι για να δούμε τι θα ακούσουμε επόμενο, αν θα είναι πιο κοντά μας, αν θα είναι πάνω από το κεφάλι μας. Και συνήθως πλέον τελευταίες μέρες δεν κάνουμε τίποτα. Συνεχίζουμε ό,τι κάναμε και πριν. Μιλάμε συνέχεια στο τηλέφωνο, μαζεύουμε τη βοήθεια που μαζεύαμε και στη συνέχεια το βράδυ συνήθως πάμε στο καταφύγιο. Δηλαδή τώρα πλησιάζει η ώρα απαγόρευσης κυκλοφορίας στο χωριό μας και σε 2 ώρες. Σε λιγάκι θα είναι νύχτα, οπότε θα πρέπει να κλείσουμε όλα τα φώτα στο σπίτι, και από εκεί και πέρα, μετά θα πάμε από τις 8 το βράδυ, θα είμαστε στο καταφύγιο. Στο καταφύγιο που πώς είναι το βράδυ στο καταφύγιο? Να μας περιγράψετε λίγο τους συγκεκριμένους χώρους, ποιοι βρίσκονται εκεί. Όλοι κατευθύνονται στα καταφύγια ή κάποιοι αποφασίζουν να παραμείνουν σπίτι τους? Όχι, δεν είναι όλοι. Αρκετός κόσμος μένει στα σπίτια τους. Αρκετός κόσμος, επειδή είμαστε προάστια και πολλά ιδιωτικά σπίτια, ο κόσμος έχει δικά του υπόγεια, που είναι φυσικά δεν είναι προορισμένα για πόλεμο, είναι προορισμένα για φύλαξη κάποιου φαγητού, φρούτων, λαχανικών κατά διάρκεια του χειμώνα. Αλλά πολλοί κόσμος πλέον τα έχει φτιάξει, τα έχει αλλάξει λίγο για να κρύβεται μέσα σε αυτά κατά διάρκεια των βομβαρδισμών ή της νύχτας. Έχω πολλούς φίλους οι οποίοι τρέχουν κάθε μέρα πανικόβλητοι μόλις ακούνε οποιοσδήποτε εκρήξεις από το σπίτι μέχρι το υπόγειο. Στο υπόγειο μένουν κυρίως αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δικό τους υπόγειο, όπως εμείς, π.χ. η δική μας οικογένεια ή το υπόγειο των οποίων βρίσκεται σχετικά μακριά από το σπίτι και δεν είναι ασφαλές να μετακινούνται κατά διάρκεια της νύχτας. Με τις προμήθειες, τις αγορές, έχετε κάποιες ελλείψεις? Έχουμε αρκετές ελλείψεις, κυρίως σε φάρμακα. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολη η προμήθεια φαρμάκων από τις δυτικές πόλεις της Ουκρανίας. Αν και έχουν στηθεί αρκετές εθνικές ομάδες, όπως και η δική μας, απλά η δική μας ομάδα βοηθάει κυρίως τους κατοίκους του Δήμου μας. Υπάρχουν αρκετές ομάδες οι οποίες πρώτα απ' όλα βοηθάνε τις ομάδες όπως δική μας. Δηλαδή μεγάλα hub, τα οποία δέχονται ανθρωπιστική βοήθεια από το εξωτερικό, τα οποία αγοράζουν συνέχεια κάποια φάρμακα έξτρα, τα οποία είναι σε έλλειψη σε αυτές τις περιοχές, μαζεύουν ανάγκες από διάφορους δήμους και στέλνουν αυτές τις προμήθειες προς τους δήμους. Από φαγητό, ευτυχώς, τελευταίες μέρες είμαστε αρκετά καλά, δεν είχαμε κάποιες ιδιαίτερες ελλείψεις, κάναμε και εφόδια μαζί με την εθνική μας ομάδα, εφόδια σε διάφορα σημεία του χωριού, ώστε στην περίπτωση που γίνει κάποιος μεγάλος αποκλεισμός, όπως γινόταν στο Ιρπίνι, Μπούτσια, Βολνοβάχα, Σούμε, Μαριούπολη και διάφορες άλλες πόλεις, να μπορούμε να κρατήσουμε ανθρώπους υγιεινούς και να έχουν την αφάνεια. Μιλάτε στο τηλέφωνο με φίλους σας, με μέλη της οικογένειάς σας που βρίσκονται σε κάποιες άλλες περιοχές της Ουκρανίας που έχουν πληγεί περισσότερο, που έχουν βομβαρδιστεί, που υπάρχουν νεκροί στις περιοχές αυτές? Υπάρχουν φυσικά και μιλάω συχνά με τους φίλους μου. Έχω αρκετούς φίλους στην Ανατολική Ουκρανία. Έχω μια πολύ καλή φίλη στην Βολνοβάχα, η οποία ήταν αποκλεισμένη στο υπόγειο επί σχεδόν 10 μέρες. Έχει ξεφύγει από εκεί. Αυτή η πόλη έχει δεχθεί απίστευτους βομβαρδισμούς και συνεχίζει και δέχεται απίστευτους βομβαρδισμούς τις τελευταίες 10-12 μέρες. Από τις 25 του μήνα που έχουν ξεκινήσει οι βομβαρδισμοί στη Βολνοβάχα δεν έχουν σταματήσει. Η πόλη είναι κατά 90% διαλυμένη πλέον. Δεν υπάρχουν εκεί στρατιωτικές βάσεις ή οτιδήποτε και όλοι εμάς είμαστε απλά σε σοκ και απορούμε γιατί να βομβαρδίζει κάποιος απλούς πολίτες και με τόσο σκληρό τρόπο. Έχω φίλους που είναι κοντά στη Σούμε και είναι περικυκλωμένο το χωριό τους και βλέπουν συνέχεια άρματα ρωσικά έξω από το παράθυρό τους. Έχω δυστυχώς αρκετούς φίλους. Είναι ένα παιδί στο Τσερνίγκιβ με τον οποίο συνεργαζόμασταν στην ΜΚΟ που συνεργαζόμαστε και δυστυχώς έχει σκοτωθεί πριν μερικές μέρες από την επίθεση με αεροπλάνο. Έπεσε βόμβα ακριβώς πάνω στην πολυκατοικία του και δυστυχώς σκοτώθηκε στα ερείπια. Είμαι σίγουρος ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι αρκετοί. Εύχομαι ότι δεν θα είναι αρκετοί ακόμα και ότι αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει σύντομα και πρώτα απ' όλα ότι θα σταματήσουν να βομβαρδίζουν τις περιοχές που μένουν απλοί πολίτες. Κύριε Τουτσάγεφ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.